πράγματα, κάνει αυτό που κάνει. Εντάξει. Και όλοι έχουν απέτυχα από ένα δήμαρχο, ή Σαρής λέγεται, ή Ψαρής λέγεται, ή Θεός λέγεται, να κάνει θαύματα, χωρίς να κάνει κανένα στιγμή. Κύριε Σαρή, υποψήφιος δήμαρχος με την Κεποσά, πρώτη συνάντηση, αυλαία των συγκεντρώσεων στην Άουσα. Θέλουμε να μας πείτε τις εντυπώσεις από τη σημερινή συγκέντρωση. Οι εντυπώσεις παραπάνω από θετικές. Εγώ δεν περίμενα τόσο κόσμο και τόση συμμετοχή και τόση διάθεση για συμμετοχή, για κατάθεση απόψεων και θέσεων. Ναι, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Επόμενες συγκεντρώσεις. Επόμενες συγκεντρώσεις, έχουμε καταρχήν στις 30 του Μάρτη την Γενική Συνέλευση και έχουμε προγραμματίσει επίσης μια σειρά από συγκεντρώσεις στα κάτω χωριά κυρίως, μετά από εδώ την Άουσα, από την επόμενη εβδομάδα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι μέρες, αν δεν απατώμε, ποιες μέρες είχαμε πει, Γιώργο, για άλλα χωριά. Για το Τσιπίδι ήταν Τετάρτη. Ναι. Στη Μάλαξη, ας πούμε, είναι την Τετάρτη στην Αγροτική Λέσχη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα ακούστηκαν και κάποια ονόματα όσον αφορά τους υποψήφιους. Έχετε την διάθεση να μας πείτε κάποια ονόματα, να μας αναφέρετε για πρώτη φορά, να δημοσιεύσουμε κάποια ονόματα? Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Από όσα θυμάμαι είναι αυτά που ακουστήκαν όλα. Είναι ο Ταντάνης ο Γιώργος, ο Βελέτσας ο Σταμάτης, ο Θεοφίλης ο Κώστας, ο Δεβελίογλου ο Τάσος, ο Βολοσυράκης ο Νίκος, ο Καφάτος ο Δημήτρης, ο Σπύρου ο Παναγιώτης, ο Ρούσος επίσης, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, ο Ρούσος ο Κώστας ο Ρούσος, ναι, ο Λαχταρίδης ο Μάκης και ο Αναγνωστόπουλος ο Σεβαστιανός. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο τελειώνοντας. Όχι, ξαναλέω ότι είμαι πολύ έτσι έκπληκτος από την συμμετοχή του κόσμου. Ναι, συμμετοχή, ναι. Να σε ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ.